Στο μέτωπο του καιρού, η χειμερινή παρένθεση που έφερε ένα σωρό προβλήματα υποχωρεί. Είχαμε πολλές ζημιές χθες, πλημμύρες, κατέβηκαν οι ποταμοί. Εμείς θα πάμε στο Δάλι, εκεί είναι η Όλγα Κωνσταντίνου, στο εργαστήριο επεξεργασίας κρεάτων του κυρίου Πάμπου Μάρκου, το οποίο υπέστη αρκετές ζημιές. Όλγα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή Ηλιούπολη, στο Δάλι, και οι κάτοικοι οι οποίοι έχουν επηρεαστεί πραγματικά μετρούν σήμερα τις ζημιές τους. Βρισκόμαστε εδώ στο εργαστήρι του κυρίου Πάμπου Μάρκου στην Ηλιούπολη για να καταγράψουμε και εμείς όλη αυτήν την ζημιά την οποία έχει υποστεί. Μια ζημιά η οποία προκλήθηκε εξαιτίας της έντονης της θεομηνίας που έγινε χθες το απόγευμα εδώ στην περιοχή. Είναι μαζί μας ο κύριος Πάμπος για να μας δώσει έτσι λίγες λεπτομέρειες για το πόσο ξαφνικά ήρθαν όλων αυτών το νερό και σας βρήκε. Ήταν μέσα σε 10 λεπτά όλων των κακών. Μέσα σε 10 λεπτά πλημμυρίσαμε μέχρι 2 μέτρα νερό στο υπόγειο. Τα άλλα βλέπεις τα. Τις ζημιές που γίνηκα, καταστροφή, τα κρέατα, τα μηχανήματα, όλα καταστροφές. Ο χώρος σας εδώ είναι τεράστιος, είναι η δουλειά σας, παρασκευάζετε κρέας. Γνωρίζετε περίπου το ύψος της ζημιάς, της οικονομικής ζημιάς για σας? Ακόμα δεν το γνωρίζω, πρέπει να ανοίξω ψυγεία όλα. Ήδη το έναν το ψυγείο που άνοιξα έχει αρκετή ζημιά. Πρέπει να ανοίξω όλα τα ψυγεία για να δω πόση ζημιά μπορεί να είναι και βάσει 70-80, δεν ξέρω ακριβώς να σας πω. Αρχίζει. Εδώ στο χώρο τι ακριβώς γινόταν εδώ έτσι πριν από χθες? Η εικόνα εδώ ήταν εντελώς διαφορετική. Είχαμε μια μεταποίηση κρέατων, επεξεργασία κρέατων, δουλευκών και κρέατα κοπής. Σχολούμαστε με το εμπόριο κρέατων πάσα. Όλγα, η επόμενη σήμερα ημέρα σας βρίσκει εδώ από το πρωί. Για να δασάσουμε τις ζημιές μας και να δούμε πότε να ξαναπτάμε δουλειά. Παρακαλώ, Κάτια. Ο χώρος αυτός είναι ημιυπόγειος, πώς είναι? Διότι προηγήθησαν έντονες βροχοπτώσεις και άλλες μέρες. Τι πήγε λάθος χθες? Εδώ είμαστε σε υπόγειο χώρο. Είναι υπόγεια, δεν είναι ημιυπόγειος. Γιατί προκλήθηκε όλη αυτή η ζημιά? Είχατε και παλαιότερα σε άλλες θεομηνίες παρόμοιο πρόβλημα? Πότε? Έχει 20 χρόνια που είμαι εδώ. Πότε δεν είχαμε έτσι πράγμα? Ξαναείχαμε νερά, ξαναείχαμε έτσι πλημμύρες, αλλά όχι να πιάμε τον νερό. Πρώτη φορά μας συνέβη τον νερό. 2 μέτρα νερό μας είπετε πριν. 2 μέτρα νερό μέσα στο υπόγειο. Και οι γείτονες σας έχουν επηρεαστεί? Και ο γείτονας μου, και ο επόμενος γείτονας στην Ηλιούπολη, νομίζω 12 περιστατικά περίπου είχαν σε πρόβλημα. Ήρθε και η επαρχιακή διοίκηση πριν από λίγο? Ναι, εδώ ήρθε και είδε. Κάτι να πούμε είναι ότι η επαρχιακή διοίκηση ήρθε στον Δήμο Ιδαλίου μετά από παρέμβαση, αν μπορούμε να πούμε, του Δημάρχου Ιδαλίου. Ωστόσο, από την επαρχιακή διοίκηση, ο επάρχος μας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κάποια περίπτωση προς το παρόν να αποζημιωθούν. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια απόφαση. Ωστόσο, ήρθαν να καταγράψουν τις ζημιές να υπάρχουν. Εάν σε περίπτωση αποφασιστεί κάτι τέτοιο, να τα έχουν τις ζημιές καταγεγραμμένες. Θα επιχειρήσουμε έτσι, να έχουμε και τον Δήμαρχο Ιδαλίου. Ενδεχόμενο δεν υπάρχουν. Για να δούμε ακριβώς. Χρειάζεται υπουργική απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου. Ευχαριστούμε, Όλγα. Τι να πούμε στον κύριο Πάμπο. Φαντάζομαι είχε κάπως σταλώσει το νερό στο δρόμο για να επηρεαστούν και τα υπόλοιπα σπίτια υποστατικά στην ίδια περιοχή. Το νερό, έτσι όπως μας εξήγησαν, κάτι δεν ήρθε έτσι από εδώ, να προχωρήσουμε έτσι σιγά σιγά με τον Ιον Μπαρσάν. Να σας εξηγήσουμε, εδώ πάνω είναι ο κύριος δρόμος, είναι ένας από τους κύριους δρόμους στην περιοχή της Καλσπέρκ, όσο ο κόσμος γνωρίζει. Το νερό δεν ήρθε από εδώ προς τα κάτω, από αυτόν τη ράμπα που βλέπουμε τώρα. Ήρθε από εδώ αριστερά, που είναι αυτός ο τείχος, είχε έρθει από την δεξιά μου πλευρά. Άρα κάτι είχε πλημμυρίσει δίπλα. Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι να υπάρχει ασφάλεια γι' αυτό. Και παραδίπλα. Ναι. Όλγα, σε ευχαριστώ. Πάμε.